Θα συνεχίσω στο Μέγκα και τις προηγούμενες μέρες που και εγώ ήταν η Εύβοια, είχαμε ακούσει ότι ένα πουλάκι έβαλε τη φωτιά. Εχθές που παρακολουθούσα στα κανάλια τις πρώτες ώρες που είχε πάρει φωτιά στο Βανάβα, είπανε ότι μπαρμπεκιού, κάποιος έκανε μπαρμπεκιού πολίτης μέσα στον αέρα, ενώ είχαν προειδοποιήσει ότι είναι επικίνδυνα και έβαλε τη φωτιά. Πάμε να δούμε τι καταγγέλει κάτοικος, κυρία του Βανάβα, για το πώς ξεκίνησε η φωτιά και να δούμε και ό,τι νεότερο έχουμε, μιας και καίγονται τα πάντα. Μαραθώνας, Βρυλίσια, νέα μάκρη, η φωτιά θα σβήσει κάτω στη θάλασσα. Αλλά ας ξεκινήσουμε από το Μέγκα και την καταγγελία που έκανε η κυρία. Καλημέρα. Μας καταστράφηκε όλος χερός. Σε ποια περιοχή? Στο Βαρνάβα, ήταν ακριβώς ένα χιλιόμετρο από την εστία, την οποία την είδαμε. Ήταν πολύ μικρή στην αρχή. Βέβαια δεν είχαν στείλει κάτι. Δύο μικρά ελικόπτερα τα οποία κάνανε 45 λεπτά να έρθουνε. Ναι. Εκεί αν την πιάναν τη φωτιά, θα είχε τελειώσει το θέμα. Δυστυχώς δεν την πιάσανε εκεί πέρα τη φωτιά και με τον αέρα που είχε, εξαπλώθηκε μέχρι το βουνό. Η φωτιά ξεκίνησε από ένα οικόπεδο. Δεν έβαλε κανένας μπάρμπεκιου, όπως υπόθηκε. Από ένα οικόπεδο και ήταν μπρισμός. Εσείς δηλαδή, κυρία Θάλια, την ώρα που ήσασταν εκεί, είδατε από πού ξεκινάει ουσιαστικά η φωτιά στο Βαρνάβα? Ακριβώς. Ακριβώς. Ήταν ακριβώς πίσω από το σπίτι μας, πίσω από ένα λόφο. Ακριβώς εκεί. Και μάλιστα όταν γυρίσαμε, γιατί το μόνο που μπορέσαμε να σώσουμε ήταν το σκύλο μας και το γατί μας. Όταν γυρίσαμε και είδαμε κατεστραμμένο το σπίτι, δεν το περιμέναμε, να σας πω την αλήθεια, γιατί υπήρχε πυροσβεστικό έξω από το σπίτι μας, στο σημείο που είχε πεύκα από κάποιο ακαθάριστο οικόπεδο, γιατί από εκεί πήρε μας, από διπλανό οικόπεδο, και δεν ρίξανε σταγόνα. Και όταν επιστρέψαμε στο χωριό, μέσα από τις φωτιές περάσαμε μαζί με ένα φορτηγό, είδαμε ότι όλα τα πυροσβεστικά βρισκόντουσαν σε άλλο σημείο, έξω από βίλες, για να σώσουμε τις βίλες. Εκεί που Αυτό που σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο. Καταγγέλουν οι πολίτες ότι οι πυροσβέστες ή οι ορισμένοι πυροσβέστες πήγανε να προφυλάσσουν τις βίλες. Πέρα από αυτό, η κυρία καταγγέλει εμπρισμό. Κανένα μπάρμπεκιο. Και ξέρεις τι γίνεται, κατανοώ ένα σπίτι που είναι μέσα στο βουνό, δεν μπορεί να πάει πυροσβεστικό, οκ, κάηκε. Αλλά γίνεται να καίγονται σπίτια που είναι πάνω στο δρόμο, εκεί δεν μπορούσε να πάει πυροσβεστικό. Όποιο κανάλι και να ανοίξετε στην τηλεόραση, αυτά θα δείτε. Γίνεται να υπάρχουν καμένα σπίτια πάνω στο δρόμο που έχει πρόσβαση και αυτοκίνητο και πυροσβεστικό. Βρίσκεται το δικό σας στο σπίτι. Εκεί που βρίσκεται το δικό σας στο σπίτι, κυρία Θάλια, υπήρχαν και άλλα σπίτια τα οποία είχαν και αυτά ζημιές, κάηκαν και αυτά? Στον ίδιο δρόμο με εμάς άλλο ένα, πιο ψηλά από εμάς, τα απέναντι από εμάς δεν κάηκε κανένα. Απλά οι άνθρωποι που βρισκόντουσαν εκεί είναι στο νοσοκομείο με εγκάβματα αυτή τη στιγμή. Εμείς δεν μπορούσαμε να μείνουμε, ήταν αδύνατο να μείνουμε, γιατί μέσα σε 5 λεπτά δεν μπορούσαμε να πάρουμε ούτε ρούχα ούτε τίποτα. Πήραμε τα ζωντανά μας και φύγαμε. Άρα ουσιαστικά η φωτιά, είπατε, ξεκίνησε από πίσω από το σπίτι σας, από ένα σημείο στο λόφο πίσω από το σπίτι, σε ένα οικόπεδο, και πολύ γρήγορα επεκτάθηκε και έφτασε σε εσάς. Φαντάσου τώρα να είσαι στη θέση της κυρίας, έφυγες με τα ρούχα που φοράς και όλα τα άλλα. Χάθηκαν ταυτότητες, χρήματα, το σπίτι σου, όλα. Τους δημοσιογράφους, επειδή έχω δει όλα τα κανάλια, τους βλέπω πολύ light. Έτσι, δεν λένε τίποτα για την κυβέρνηση, δεν λένε τίποτα για τα μέσα που επιχειρούν. Τεράστια φωτιά, κακός καιρός, έχει να βρέξει και καιρό, τι να σου κάνει και η κυβέρνηση. Πάμε να δούμε
Βίντεο πριν λίγες ώρες από τη Νέα Μάκρη. Λογικά σε λίγη ώρα θα φτάσει στη θάλασσα και θα σβήσει η φωτιά. Οτιδήποτε περιμετρικά της Πεντέλης κινδυνεύει. Το μόνο που δεν κινδυνεύει είναι η Ακρόπολη. Μόνο η Ακρόπολη. Όλοι οι άλλοι γύρω-γύρω κινδυνεύουμε. Πάμε να δούμε και βίντεο από το Ελευθέριος Βενιζέλος, απογείωση αεροπλάνου, εικόνες από ψηλά και λες και είσαι στο Ντουμπάι, έρημο Ζαχάρα. Έτσι θα μείνουμε. Με κανένα πράσινο. Φαντάζομαι θα φυτρώσουν ανεμογεννήτριες. Δεν ξέρω. Εδώ θα είμαστε να δούμε τι θα γίνει. Γιατί τώρα υπάρχει οργή του κόσμου για όλα αυτά που συμβαίνουν. Βλέπετε το τεράστιο σύννεφο. Διαβάζω επίσης, θα ζητήσουμε βοήθεια από την Ευρώπη τώρα, αφού έχουν καεί τα πάντα, τώρα θα ζητήσουμε βοήθεια. Μπορούσαμε να ζητήσουμε από την πρώτη στιγμή. Από ό,τι φαίνεται, η φωτιά δεν σβήνει. Έχει πολλά μέτωπα, Μαραθώνα, Βρυλίσια, Νέα Μάκρη, Πεντέλη. Θα συνεχίσει και θα καίει και όλο το βράδυ. Η μόνη περίπτωση είναι αν σταματήσει ο αέρας ή φτάσει στη θάλασσα. Ή κάνει ο Θεός το θαύμα του και βρέξει. Διαφορετικά δεν πρόκειται να σβήσει. Και ευτυχώς σε αυτές τις αδιανόητες εικόνες που βλέπετε, ευτυχώς ακόμα δεν έχει υπάρξει άνθρωπος να έχει χάσει τη ζωή του. Ευτυχώς. Βέβαια, έχουν καεί πάρα πολλά σπίτια. Φαντάζομαι σε λίγη ώρα θα ξαναβγεί και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής να μας πούνε για άλλη μια φορά ότι είναι μια δύσκολη φωτιά. Ναι, επιχειρούν 30 οχήματα, 600 πυροσβέστες, έχουν καεί 20 σπίτια και λες και δεν τα βλέπουμε από τα κανάλια. Δυστυχώς, μια πολύ άσχημη μέρα και για την Αθήνα και για ολόκληρη την Ελλάδα. Έτσι, και φαντάζομαι τώρα σιγά σιγά να ξεκινήσουν και οι βροχές. Τι πλημμύρες θα έχουμε. Τελευταίος πνεύμονας πρασίνου εκεί στην περιοχή. Πάει και αυτός. Θα μπαίνεις στο αυτοκίνητο να πας καμιά βόλτα Νέα Μάκρη, Καπαδρίτη και θα βλέπεις απέραντο σκοτάδι, μαυρίλα, όπως είναι η Πάρνηθα. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει, εδώ θα είμαστε να το σχολιάσουμε και αυτό.